γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου και μου είπαν ότι το επόμενο συμβούλιο θα γίνει στο Ηράκλειο, διότι είναι θεματικό. Δεν έχει κανένα νόημα το μεθεπόμενο να γίνει τον Απρίλιο. Και να αποφασίσουμε να τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις. Μάλιστα. Να δούμε καταρχήν τι ενημέρωση έχετε εσείς τελευταία για όλα τα θέματα αυτά. Αυτά που είδατε σήμερα που μάθατε. Αυτά εμείς ανησυχούμε. Εμείς ανησυχούμε και δεν έγινε τίποτα, δεν είμαι σίγουρο. Έτσι. Από ό,τι είδατε σήμερα από τα λεγόμενα του κ. Δικτάκη, δεν αναφέρεται καθόλου στον Άγιον Κόπο. Αναφέρεται ότι δρομολογούνται λύσεις για τα προβλήματα της Ιεραμίας. Όχι. Ναι. Είναι θετικό, ναι. Θετικό, και αυτό, θετικό. Αυτό. Ναι. Δεν λέμε εμείς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εμείς απουσιάζει ο κόλος, απουσιάζει εντελώς από την αναφορά. Μάλιστα. Ναι, είναι αυτή, λοιπόν, ανησυχούμε. Κοιτάξτε. Καλώς και δρομολογούν τα θέματα της Ιεραμίας, καλώς, κανείς δεν λέει τον διάλειτο. Αλλά πρέπει να δούμε τι θα γίνει και το νοσικό. Εγώ εκείνο που είχα μιλήσει την περασμένη εβδομάδα με τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, ήταν να γίνει γιατί είχα μιλήσει και με τον Δήμαρχο και λέγαμε πότε θα γίνει κλπ. Του λέω λοιπόν την περασμένη εβδομάδα όμως για το πότε θα γίνει και μάλιστα για να δούμε και πού θα γίνει και να το προετοιμάσουμε και εν πάση περιπτώσει ό,τι συζητηθεί να έχουμε συμφωνήσει και να μην εκμεταλλεύεται οποιοδήποτε άλλο από παραέξω το ότι μα εσείς είστε εκεί, έχετε καθένα και τα δικά του και δεν είναι μια ενιαία φωνή κλπ. Λέω εμείς θα τα βρούμε αυτά. Αρκεί να μας πείτε εμάς πότε περίπου θα γίνει. Δηλαδή το επόμενο θα είναι ο απολογισμός που πρέπει να γίνει ούτως ή άλλως αυτές τις μέρες και θα ήταν μάλιστα μέχρι τις 10 του Μάρτη και μετά θα πάμε στο άλλο, στο οποίο θα γίνει αυτό στο Ηράκλειο. Μέχρι στιγμής όμως πρόσκληση δεν έχω πάρει. Μέχρι στιγμής πρόσκληση δεν έχω πάρει, άρα δεν πιστεύω να έχει βγει και πρόσκληση ακόμα. Αυτό που μου λέτε είναι καινούριο τώρα εδώ, το ότι εσείς επικοινωνήσατε και είπατε ότι καινούριο μάλλον. Εγώ ήξερα ότι θα γίνει ένα θεματικό όντως με το θέμα τον απολογισμό, αλλά εκεί και θα γίνει, αυτό θα γινόταν στο Ηράκλειο. Εγώ του είπα μάλιστα να γίνει το άλλο εδώ, στο Λασίδι, και για να δούμε, να καλέσω τους δημάρχους να δούμε πού θα πρέπει να γίνει. Και να το προετοιμάσουμε, επαναλαμβάνω. Ο Πιτσούλης μου λέει να γίνει τούτο εδώ και αμέσως μετά θα κάνουμε το επόμενο. Εγώ εξάλλου μου λέει και στο Περιφερειακό Συμβούλιο είχα ανακοινώσει ότι αυτό όταν ήταν όλοι εκεί προχθές, ότι το επόμενο θα γίνει εδώ γιατί έχει αυτό όταν ζητήθηκε να γίνει ένα στο Λασίδι. Λέει ναι, θα γίνει, αλλά το επόμενο θα είναι ο απολογισμός και θα γίνει εδώ. Τώρα το θέμα είναι ότι και τώρα ακόμα, αφού είναι σήμερα Δευτέρα και έχει 4 μήνες, φοβάμαι ότι μέχρι 8 του μήνα που είναι η Παρασκευή, δεν ξέρω αν προλαβαίνει να βγάλει πρόσκληση. Να μιλήσω μαζί του, να δούμε. Πολύ φοβάμαι την Δευτέρα θα γίνει, μάλλον πολύ φοβάμαι την Παρασκευή. Μου είχαν πει. Ναι. Γιατί είχα ψηφίσει την Παρασκευή. Ότι το είχαν προσδιορίσει για τις 11 του μήνα. Αλλά με ερωτηματικό. Έτσι μου είχαν πει. Σήμερα μου είπαν ότι δεν έχουν προγραμματίσει ούτε το επόμενο θεματικό που θα γίνει στο Ηράκλειο. Ούτε αυτό το έχουν προγραμματίσει. Οπότε το επόμενο θα γίνει στο Λασίδι. Αν γίνει τον Απρίλιο, είναι δωρονάδο. Γιατί πιθανόν να αναγκαστούμε. Εάν τότε θέλουν να γίνει, ναι, συγγνώμη τώρα που, ναι, το λέω, ναι, 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 Νίκο, ναι, αλλά εάν είναι να γίνει τον Απρίλιο, εμείς θα εμποδίσουμε να γίνει εδώ και θα του πούμε περάστε και από τι Ελλάδε να πείτε. Αυτή είναι η πρότασή μου, εμένα τουλάχιστον. Γιατί αυτό σημαίνει κοροϊδία. Η διαδικασία του έκτακτου. Αυτό σημαίνει κοροϊδία. Εγώ προτείνω ότι αν δεν είναι σοβαρή στη δέσμευσή του που πήραν ομόφωνα. Έτσι, να κάνουν το επόμενο και άμεσα στο Λασίθι με τα προβλήματα του Λαστείου. Να πάμε και να εμποδίσουμε ακόμα και τον απολογισμό. Είχαν πει ότι το επόμενο θα είναι στο νομό Λαστείου. Να εμποδίσουμε ακόμα και τον απολογισμό. Να συνοηθούμε και με την Ιεράπετρα και με τους άλλους για να το κάνουμε. Δεν διαφωνεί κανένας. Αλλά μην διανοηθούν ότι θα γίνει Περιφερειακό Συμβούλιο τον Απρίλιο στο Λασίθι, όταν όλα πια θα έχουν τελειώσει και όταν και όταν και όταν. Αυτό δεν μπορείτε να γίνει. Και ούτε και θα ξαναπήσουμε κανένα περάσει από το σεμινάριο και πέρα. Τώρα δηλαδή τα αστεία τελειώσαν. Αυτό είναι κοροϊδία. Δεσμευτήκανε, πήραν απόφαση και τώρα κάνουν ότι δεν ξέρουν τι αποφασίσανε. Είναι ντροπή. Και βέβαια το θέμα είναι τι κάνετε εσείς οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι. Δεν μπορείτε να τα αφήσετε αυτό να το επιτρέψετε να γίνει. Γιατί μας κοροϊδεύουν. Κοροϊδεύουν ένα νομό ολόκληρο. Κοροϊδεύουν ας πούμε 5-10.000 κόσμο που κατέβηκε στους δρόμους. Δεν μπορούν να συνεχίσουν να το κάνουν αυτό. Καλή αγαπητή, αλλά μέχρι να συμβεί.
Εγώ σας ακούσω να το... Να το μεταφέρετε. Ναι, φυσικά. Και να ξέρετε βέβαια ότι εμείς στην Επιτροπή Αγώνα θα το βγάλουμε για αρχή. Θα σας καλέσουμε να δώσετε τις παρετήσεις σας όλοι. Δήμαρχοι, Δήμος, Αντιπεριφέρειες, Περιφερειακό Συμβούλιο, Νομολογιστήριο και βουλευτές. Εάν σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα δεν έχουμε ρητές δεσμεύσεις από την κεντρική εξουσία για τα αιτήματα. Εμείς την έχουμε πει πριν. Το γνωρίζουμε και καλά να το κάνουμε. Αλλά να είναι συνδεδεμένο από εσάς. Θα πρέπει να είναι συνδεδεμένα, αυτό είχαμε πει εμείς από την αρχή. Είχαμε πει εδώ, σε αυτό το τραπέζι που είχαμε βρεθεί με τους περιφερειακούς συμβούλους, είχαμε πει ναι. Εφόσον είναι πραγματικά συντεταγμένοι και για... αλλιώς δεν έχει νόημα. Το να παραιτηθείς εσύ και να μην παραιτηθείς εσύ και ανοίξει. Να παραιτηθεί και ο άλλος από εκεί, δεν το λέει και να μείνουν κάποιοι. Άρα, σε αυτό εμείς είμαστε πρώτοι που το είπαμε. Και θα δούμε όταν είμαστε τώρα. Πιο μπροστά είχαμε βάλει το θέμα να γίνει ένα περιφερειακό συμβούλιο στο Λασίδι. Έτσι, από πιο μπροστά. Και ο περιφερειάρχης το είχε αποδεχτεί και ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου το είχε αποδεχτεί. Φτάνουμε στην ημέρα που γίνεται, που είναι όλες, είστε όλοι εκεί από όλες τις πόλεις, όλη η Επιτροπή Αγώνα και ό,τι αποφασίστηκε και γράφτηκε εκείνη την ημέρα. Σωστά. Έτσι. Εγώ λοιπόν στη συνέχεια λέω στον πρόεδρο πριν λίγες μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα, πότε θα γίνει το αυτό, γιατί έχω την ευθύνη να το προετοιμάσω και αν μη τι άλλο να φωνάξω τους τέσσερις δημάρχους και να τους πω παιδιά, ελάτε εδώ, κάτσε να δούμε πού θα γίνει. Να μην έχουμε και αυτά και. Δεν θέλω πραγματικά να γινόμαστε ρεζίλ, να λέω ένας έτσι ο άλλος, αλλά ελάτε. Ναι, ελάτε και οι τέσσερις δήμαρχοι, κάθετε και συμφωνίζουμε, θέλετε κλήρω, κλήρω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να κλείνουμε. Και ρωτάω λοιπόν τον πρόεδρο, λέει, εγώ είπα ότι το επόμενο, το είπαμε λέει και μέσα. Εγώ είπα το επόμενο θα γίνει εδώ επειδή είναι θεματικό και είναι ο απολογισμός και ένα επόμενο θα γίνει στο Λασίδι. Εγώ λοιπόν το μεταφέρω αυτό, ζητάω και εγώ. Εμένα μου είχε πει ότι μέχρι τέλος της εβδομάδας αυτής. Δεν έχει οριστεί όμως. Έχει πέντε μέρες, πέντε μέρες πριν, δεν πρέπει να λάβετε την πρόσκληση. Τρεις μέρες. Δεν έχει σχέση το τακτικό που θα συζητήσει το τέτοιο με το έκτακτο που αποφασίστηκε. Εκτός αν ο Βασίλης δεν αποφασίστηκε, δεν είναι μόνο εκεί. Ομόφωνα. Δεν έχει καμία σχέση με το έννοια του έκτακτου είναι συγκεκριμένη. Δεν έχει καμία σχέση λοιπόν με το άλλο. Και μάλιστα θεματικό με τα θέματα του νομού Λασιθίου που έχουν να κάνουν με τέσσερα πράγματα, επειδή υπόθηκαν συγκεκριμένα, με τα νοσοκομεία, κατάσταση στην υγεία γενικότερα, με το ζήτημα. Μα και εγώ, έβαλα αυτά είναι στην... και τα περιφερειακά ιατρία και τα λοιπά σε κάποιες άλλες περιοχές. Το ζήτημα των ΔΕΗ, όλων των ΔΕΗ του νομού Λασιθίου, το ζήτημα των υπηρεσιών, της αποψήλωσης υπηρεσιών και κάποια δημοτικά συστήματα οικοδομών που μένουν πίσω. Αυτά. Με αυτά τα θέματα θα έπρεπε να ασχοληθεί το επόμενο συμβούλιο. Ναι, ναι, ομόφωνα, ομόφωνα. Κανείς. Εντάξει, τέλος πάντων, εσύ κάνεις επαφές. Εγώ θα κάνω σε επαφές, θα σας ενημερώσω. Αλλά ας πω, πες τους όμως ειλικρά στο λέω τώρα, ότι αυτό θα το... εμείς θα συνοηθούμε και με τους γεραπετήτες τώρα και με τους θυακούς και θα θεωρήσουμε ότι ένα ολόκληρο νομό τον εμπέζουμε. Τον εμπέζουμε και δεν πρόκειται. Μην νομίζουν ότι πέρασε η μπόρα. Η μπόρα δεν πέρασε. Εκεί υπάρχει θέμα και εσάς, για τους περιφερειακούς συμβούλους. Έτσι, πρέπει να το δούμε, έτσι. Παιδιά, δεν σας είπα, δεν είναι το θέμα με εμάς. Εμείς τώρα δεν είμαστε εμείς. Μα οι λασιθιώτες που έχουν κάποιες παρατάξεις και μπορούν να πιέσουν τις παρατάξεις. Μην το βάζουμε έτσι. Γιατί δεν είναι εσείς και εμείς. Δηλαδή, αν θέλετε να με δείτε απέναντι, μπαίνω εγώ και μπαίνω απέναντι. Αλλά τι θα κερδίσετε με αυτό. Και τι θα κερδίσουμε ως νομός. Γιατί εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Σαν λασιθιώτες τώρα, αυτή τη στιγμή που είμαστε εδώ, πρέπει μαζί με σένα. Αυτό ακριβώς και αυτό είναι που μέχρι τώρα αυτό έχω κάνει και νομίζω πως δεν έχει πάει και άσχημα, δηλαδή ακόμα και η συμμετοχή και από τους περιφερειακούς συμβούλους και η όποια άσκηση πίεσης και προς τον περιφερειάρχη για να είναι εδώ στη κινητοποίηση στην Νεάπολη, για να πάρει αυτή τη θέση, για να πάει με τον Δήμαρχο και τον Δεσπότη πάνω, για να όλο αυτό το πράγμα, μη δενίζεται γιατί στραπάει. Είναι άσχημο και αυτό. Έτσι. Άρα αυτό θα το δούμε. Είναι ένα θέμα, αλλά μην φτάνουμε στην αντίπερα όχι να λέμε ότι ξέρεις. Γιατί εσείς και εμείς όλοι πρέπει να είμαστε σύμμαχοι και να βρούμε κι άλλους. Ακριβώς. Εμείς δηλαδή λέμε ότι ο καθένας περιφερειακός σύμβουλος και μέσω ίσως των παρατάξεων μπορεί να πιέσει τις παρατάξεις να κάνουν με ένα ομόφωνο
ας πούμε, αίτημα προς τον πρόεδρο του Συμβουλίου του Περιφερειακού ότι επήγει το ζήτημα και πρέπει να γίνει άμεσα και όχι εκ των υστέρων. Το ότι επήγει το καταλαβαίνουμε και το θέλουμε και όλοι και θα το ζητήσουμε ούτως ή άλλως, σας λέω, και μέχρι το πρωί πιστεύω πως θα έχω κάτι και από τον πρόεδρο και από τον... Η διαγωνία ποια είναι τώρα. Δηλαδή εγώ έτσι όπως εξέλαμε τα πράγματα, το έχουν αφήσει έτσι, εντάξει, λίγο όσο πάει. Όσο πάει, έτσι, δηλαδή μπορεί να γίνει, ας πούμε, τον Απρίλιο. Εφόσον δεν έχει προδιοριστεί το επόμενο, το τακτικό υποτίθεται, το θεματικό, έτσι, έχει προδιοριστεί. Εντάξει, αυτό είναι, σου λέω, ο απολογισμός είναι μια...